κάτω από κάποιο βίντεο, μια φίλη είπε ότι είμαστε κι εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα. Οπότε λέει, αν δεν νιώθουμε συναισθήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ. Οπότε, πώς μπορούμε να μπούμε σε μια νέα σχέση χωρίς προσδοκίες? Γιατί τα συναισθήματα δημιουργούν προσδοκίες. Κάπως έτσι ήταν το ζήτημα. Και εδώ θέλω να πω ότι προσδοκίες δημιουργούν και προκαλούν συναισθήματα. Ας κάνουμε λοιπόν ένα θεωρητικό βίντεο για το πώς λειτουργεί το σώμα μας, πώς λειτουργεί το μυαλό μας, πώς λειτουργούν οι προσδοκίες μας, πώς λειτουργούν τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που έχουμε στο μυαλό μας στην αρχή μιας νέας γνωριμίας και πώς μπορούμε, αν μπορούμε, να βρούμε μία άκρη, να βρούμε έναν τρόπο, μία μέθοδο ίσως, ούτως ώστε και να μπορούμε όταν το θέλουμε να ξεκινήσουμε μια ερωτική σχέση, να ξεκινήσουμε μια γνωριμία, δηλαδή να μην μένουμε μόνοι μας για όλη μας τη ζωή επειδή περιμένουμε να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος τον οποίο να τον έχουμε, να τον έχουμε γνωρίσει καλά και προτού, να μην έχουμε προχωρήσει σε ερωτική επαφή προτού το γνωρίσουμε καλά και να είμαστε σίγουροι για όλες τις κόκκινες σημαίες από την αρχή κλπ. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Τι γίνεται συνήθως? Συνήθως όταν δύο άνθρωποι γνωριστούν, και έχουμε πει και άλλες φορές ότι το πιο συχνό μέσο γνωριμίας των ανθρώπων στην εποχή μας, τα τελευταία 20 χρόνια θα έλεγα, κρίνοντας από την εργασιακή μου πείρα, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, το πιο συχνός χώρος γνωριμίας των ανθρώπων είναι το διαδίκτυο. Δύο άνθρωποι γνωρίζονται στο διαδίκτυο, είτε σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, είτε σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άνθρωποι που θέλουν να συνδεθούν με έναν άνθρωπο ερωτικά και ξεκινάει το φλερτ και το dating, ένα λυσβερίσι δηλαδή, μια συζήτηση δηλαδή, μια διαπραγμάτευση σχετικά με το τι θέλει ο καθένας, πώς το θέλει ο καθένας και πώς μπορούν ή αν μπορούν να δημιουργήσουν μια σχέση. Πώς έρχονται τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και μας σαμποτάρουν. Για παράδειγμα, εάν είμαι μια γυναίκα η οποία έχω στο μυαλό μου ότι μια καλή γυναίκα, μια ηθική γυναίκα, δεν πρέπει να ενδίδει εύκολα ερωτικά, δεν πρέπει να κάνει εύκολα σεξ, δηλαδή με κάποιον με τον οποίο δεν έχει ιδιαίτερο δέσιμο, δεν έχει την βεβαίωση ότι θα κάνει σχέση μαζί της, ότι είναι μέσα σε σχέση που γίνεται το σεξ, αυτό σημαίνει ότι είμαι ανήθικη, ότι δεν είμαι σωστή. Άρα, έχοντας αυτό το κοινωνικό στερεότυπο και αυτή την κοινωνική προκατάληψη στο μυαλό μου, προσπαθώ να δημιουργήσω μια σχέση, προσπαθώ να εξασφαλίσω μια δέσμευση, προκειμένου να νιώθω ότι είμαι εντάξει ηθικά, επειδή ναι μεν έκανα σεξ, αλλά αυτό το σεξ το έκανα στα πλαίσια μιας σχέσης. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί, επειδή είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι, με εξαίρεση τους ανθρώπους που δηλώνουν asexual, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ερωτικές επιθυμίες και ερωτικές ορμές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εμείς ήδη να παραμυθιάσουμε τον εαυτό μας ότι ένας καινούριος άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει είναι κατάλληλος για να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του επειδή θέλει να κάνουμε σχέση μαζί του και ή επειδή μας λέει πως θέλει να κάνουμε σχέση μαζί του, να μην δούμε καθαρά την εικόνα του άλλου ανθρώπου, να μας ρίξει ενώ να μας ξεγελάσει ή να μας επηρεάσει το γεγονός ότι μας λέει εγώ θέλω σοβαρή σχέση. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτιάξω τη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να παντρευτώ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνω μια σοβαρή σχέση και δεν θέλω κάτι επιφανειακό. Οπότε πολύ συχνά, αν έχουμε αυτή την έγνοια ότι είναι κάτι τραγικό και φοβερό και απαράδεκτο να προχωρήσουμε σε ερωτική επαφή προτού εξασφαλίσουμε και διασφαλίσουμε τη δέσμευση, πολύ συχνά προχωρούμε σε ερωτική επαφή με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν δέσμευση μαζί μας, αλλά μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για σύντροφοι.
Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε ήδη δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζουμε, με έναν άνθρωπο που έχει στοιχεία στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητα του, τα οποία δεν θα τα επιλέγαμε για έναν σύντροφο, αλλά επειδή φτάσαμε και κοιμηθήκαμε μαζί του, επειδή φτάσαμε και δημιουργήσαμε ερωτική σχέση, να θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουμε εκεί και να κάνουμε αυτή την ερωτική σχέση να δουλέψει. Αυτός είναι ένας κίνδυνος. Θα σας το πω με απλά λόγια, καλύτερα να μπούμε στη διαδικασία να έχουμε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο που στη συνέχεια δεν θα θέλουμε να έχουμε ερωτική σχέση και να φύγουμε από εκείνη τη γνωριμία που δεν μας κάνει, και ας φαίνεται στα μάτια μας ότι πω πω έκανα σεξ χωρίς συνέστημα ή έκανα σεξ χωρίς δέσμευση, παρά να εξαναγκάσουμε τον εαυτό μας να παραμείνει σε μια σχέση επειδή ακριβώς κάναμε σεξ. Δεν ξέρω, θα ήθελα να διαβάσω τα σχόλια αν κάποιες ταυτίζεστε με αυτό το σκεπτικό.